υγειονομική κρίση. Η διαχείριση αυτής της κρίσης είχε σαν κύριο χαρακτηριστικό την κορύφωση της απαξίωσης της υγείας, της ζωής και της αξιοπρέπειας του ανθρώπου σε όλα τα επίπεδα. Ακολουθείται μια στην κυριολεξία εγκληματική πολιτική με εκατοντάδες χιλιάδες αρρώστους από κορονοϊό και χιλιάδες νεκρούς, ενώ κάποιοι από αυτούς θα μπορούσαν να μην νοσήσουν, να μην χρειαστεί να διασωληνωθούν, να μην χάσουν τη ζωή τους. Τα υγειονομικά μέτρα παίρνονται με βάση τα οικονομικά κριτήρια αντί του αντίθετου. Είναι ενταγμένα όχι στις λαϊκές ανάγκες, αλλά στους στόχους του κεφάλαιου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οποίους και η κυβέρνηση υπηρετεί. Αντί για μέτρα καλοπτής διασποράς στους χώρους υπερμετάδοσης, όπως είναι οι εργασιακοί χώροι, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η εκπαίδευση, έχουμε τον υπερτονισμό της ατομικής ευθύνης και για προστασία της εργοδοσίας και για να μην δοθεί καμιά πρίκα σε τομείς όπως είναι τα μέσα μεταφοράς και μέρος της εκπαίδευσης που θα δοθούν στον ιδιωτικό τομέα, στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Αντί για σοβαρή με ευθύνη της πολιτείας ιχνηλάτηση, μετακυλείται η ευθύνη της ιχνηλάτησης στο λαό με την επιβολή των self-test προς εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων, αλλά και για παραπέρα ενθάρρυνση της ασυδοσίας και του αυταρχισμού της εργοδοσίας. Αντί για σοβαρή αποτελεσματική κρατική επιτήρηση, έχουμε την προέλαση από ΜΑΤ, ΔΕΛΤΑ και αύρες της γειτονιάς και της πλατείας με πρόσχημα την επιτήρηση των μέτρων. Προσλήψεις στην αστυνομία αντί για τα νοσοκομεία. Ενώ αναδείχθηκε περίτρενα η γύμνια του ΕΣΥ για αποτελεσματική κάλυψη των πληθυσμιακών αναγκών, με τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό, εξοπλισμό, υποδομές, με ελλειπή κάλυψη του πληθυσμού από κρεβάτια ΜΕΤ, με διαλυμένη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αφού αναδείχθηκαν οι συνέπειες της διαχρονικής συρρήκνωσης του ΕΣΥ λόγω υποχρηματοδότησης με ευθύνη όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που άσκησαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση του δημοσιονομικού κόστους και την επιχειρηματική ανάπτυξη, αντί για ενίσχυση του ΕΣΥ είχαμε μείωση του προϋπολογισμού κατά πάνω από 600 εκατομμύρια. Είναι σαφές και από τον τρόπο διαχείρισης, αλλά και διακηρυγμένο ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει στην παραπέρα συρρήκνωση του δημόσιου συστήματος υγείας σε υποτυπώδεις λειτουργίες, στο βάθμα της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της υγείας. Καθημερινά ακούμε για την αξία και τη χρησιμότητα των ΣΔΙ, ενώ υπάρχει ήδη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις έτοιμο το νομικό οπλοστάσιο. Στα πλαίσια των μνημονίων και των ευρωπαϊκών οδηγιών, είναι ο σχεδιασμός των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας όχι σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες, αλλά με κριτήριο την κερδοφορία του κεφαλαίου. Είναι η μετατροπή της δημόσιας υγείας και περίθαλψης από δικαίωμα σε εμπόρευμα που παρέχεται σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς. Αυτοί που πλήττονται περισσότερο εννοείται ότι είναι τα λαϊκά στρώματα. Οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι ανασφάλιστοι, οι μετανάστες, αλλά και οι εργαζόμενοι υγειονομικοί. Εισάγονται δηλαδή ταξικοί φραγμοί και πάβει η έννοια της καθολικότητας στην πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες υγείας. Γι' αυτό και αντί για επίταξη του ιδιωτικού τομέα χωρίς όρους και προϋποθέσεις που διεκδικούμε τόσο καιρό, έχουμε την ενίσχυσή του και εν μέσω πανδημίας. Για κάλυψη των εγκληματικών ευθυνών της η κυβέρνηση μετακυλεί τις εγκληματικές ευθύνες στο λαό με τον υπερτονισμό της ατομικής ευθύνης. Δείχνει σαν τους υπεύθυνους για τους θανάτους και την υποθεραπεία τους υγειονομικούς και έχει εξαπολύσει βιομηχανία διώξεων απέναντι σε όσους τόλμησαν να σηκώσουν κεφάλι και αποκάλυψαν
κατήγγυλαν, διεκδίκησαν, προτείνοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις για την προάσπιση της υγείας και της ζωής του λαού. Ουσιαστικά διώξεις εναντίον των ενώσεων των ομοσπονδιών, των εργασιακών σωματείων. Η κυβέρνηση χρησιμοποίησε πρόσχημα την πανδημία και αποφασίζει κατά πώς τη συμφέρει αναποτελεσματικά οριζόντια lockdown. Με πρόσχημα την πανδημία επιχειρεί να διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες και επιταχύνει την επίθεση στα κοινωνικά, εργατικά, λαϊκά δικαιώματα, προσβλέποντας το μικρότερο δυνατό πολιτικό κόστος με τη μικρότερη δυνατή λαϊκή αντίσταση και αντιπαράθεση. Με όπλα βέβαια, την τρομοκρατία, τη βία, την αστυνομοκρατία και την καταστολή των κοινωνικών, εργατικών και νεολαίστικων αγώνων στο όνομα του lockdown που η ίδια στοχευμένα επέβαλε. Ότι ο αντιεκπαιδευτικός νόμος για την εκπαίδευση στην υπηρεσία του κεφάλαιου και τις πανεπιστημιακές ελευθερίες είναι γεγονός. Πρώτον πυλών, ο εργατικός νόμος για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί σε παραπέρα ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, σε υπερεργασία, σε παραπέρα μειώσεις των αποδοχών και ανεργία, σε παραπέρα φτώχεια και εξαθλίωση, με σύγχρονο χτύπημα και κατάργηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Αυτά επιχειρεί να τα περάσει με καθεστώς lockdown. Θα έρθει όμως ουσιαστικά το lockdown και θα εφαρμοστούν μέτρα λάστιχο για την υγεία προκειμένου να εξυπηρετηθούν πάλι τα συμφέροντα των μεγάλων ταξιδιωτικών γραφείων και επιχειρήσεων, των αεροπορικών εταιριών, των ναυτιλιακών ομίλων. Τα δικαιώματα στην υγεία, τη ζωή, στην παιδεία, στη μόνιμη και ασφαλή δουλειά για όλους, με διευθέτηση του χρόνου εργασίας ανάλογα με τις ανθρώπινες ανάγκες, με συλλογικές συμφάσεις που θα κατοχυρώνουν τα δικαιώματα των εργαζόμενων, με κατοχύρωση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, είναι δικαιώματα όλων μας. Στη βάρβαρη ταξική επίθεση του κεφάλαιου και των θεσμών που το υπηρετούν, απαντάμε αγωνιστικά και συντεταγμένα στο δρόμο μέσα από μαζικά ταξικά σωματεία, συλλόγους, ενώσεις, επιμέρους και τοπικές αντιστάσεις για την υπεράσπιση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων, για την προάσπιση της ζωής και της αξιοπρέπειας, για τη δημοκρατία και την ελευθερία του λαού. Ο πάγος έσπασε, ο δρόμος χαράχτηκε κατά τη γνωστή ρίση. Είναι ο δρόμος που έδειξε η οργατική πρωτομαγιά και όλες οι αιματοβαμμένες εργατικές και λαϊκές εξεργέσεις. Στηρίξουμε την εργατική πρωτομαγιά και τον αγώνα.
η συμβολή σας και η επιλογή των τραγουδιών. Είναι καθαρά για την ημέρα, για να στηρίξουμε και να εμψυχώσουμε τον αγώνα που είναι σήμερα πιο, ακόμα και πιο δύσκολος λόγω της κατάστασης του κορονοϊού. Είμαστε και σήμερα εδώ, έναν χρόνο μετά από τις μεγαλειώδεις πρωτομαγιάτικες συγκεντρώσεις του 2020, οι οποίες άφησαν το δικό του στίγμα στην ιστορία του εργατικού κινήματος, σπάζοντας την προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλλει συγγύη νεκροταφείου εν μέσω πανδημίας, στέλνοντας αγωνιστικό μήνυμα αισιοδοξίας κυριολεκτικά σε όλη την Ιφίλιο. Είμαστε σήμερα εδώ και δεν είμαστε μόνοι μας. Οι εργάτες που έπεσαν στο Σικάγο το 1886 δηλώνουν παρόν στον δίκαιο αγώνα μας. Παρόν φωνάζουν τα νεκρά μας αδέρφια του Μάη του 1936 από την εργατομάνα πόλη μας. Οι 200 της Κεσαριανής, οι χιλιάδες νεκροί εργάτες που έδωσαν τη ζωή τους όλα τα προηγούμενα χρόνια για μια καλύτερη ζωή κόντρα στο άδικο. Είμαστε σήμερα εδώ και φωνάζουμε ότι τόσο αίμα δεν χύθηκε άδικα. Συνεχίζουμε και παλεύουμε για σταθερή δουλειά, για αξιοπρεπή ζωή. Σχεδόν 150 χρόνια μετά από τα γεγονότα του Σικάγο και να που είμαστε εδώ σήμερα και παλεύουμε για τα ίδια πράγματα. Για ποια ανάπτυξη μας μιλάνε, για ποια πρόοδο. Να που παλεύουμε για τα ίδια πράγματα σήμερα που οι επιστήμες και η τεχνολογία έχουν φτάσει σε πρωτόγνωρα επίπεδα που θα μπορούσαν οι ζωές όλων μας να είναι σε καλύτερη μοίρα. Αυτή είναι η προκοπή τους. Αυτή είναι η ανάπτυξη των εκμεταλλευτών μας, η οποία βασίζεται σε ένα σάπιο από την κορυφή μέχρι τα νύχια σύστημα, το οποίο μόνο φτώχεια, δυστυχία και νεκρούς επιφυλάσσει για εμάς και τα παιδιά μας. Δεν υπερβάλλουμε, δεν χρησιμοποιούμε βαρύγδουπες λέξεις χάριν του λόγου. Η γη πότισε με το αίμα όλων αυτών που πάλευσαν για ένα καλύτερο αύριο. Συνεχίζει να ποτίζεται με το αίμα των διανομέων που αφήνουν την τελευταία τους ανάσα στην άσφαλτο. Των εργατών που πέφτουν στις καλωσιές της ΔΕΗ, στα γιαπιά των οικοδομών, στα λαγούμια που οι εκμεταλλευτές μας ονομάζουν ορυχεία, στις ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες. Ποτίζεται με το αίμα χιλιάδων και χιλιάδων εργατών που πέφτουν από τα κανόνια και τις σφαίρες των ισχυρών που μοιράζουν τον κόσμο σε κομμάτια, ανταγωνιζόμενοι για το ποιος θα κάνει κουμάντο πού μέσα από λυκοσυμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μαύρες λίστες δεν έχουν τελειωμό. Προστίθονται σε αυτές οι χιλιάδες νεκρών που έχασαν τις ζωές τους γιατί οι ανά τον κόσμο κυβερνήσεις, ακόμη και ισχυρών καπιταλιστικών χωρών όπως η ΗΠΑ, δεν πήραν το παραμικρό μέτρο για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι από την πανδημία στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αλλού. Γιατί δεν φρόντισαν να ενισχύσουν το σύστημα υγείας. Γιατί ακόμη και ο εμβολιασμός για αυτούς δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια καλή ευκαιρία για ακόμη μεγαλύτερη κονόμα. Δεσμοί αίματος λοιπόν δένουν εμάς, τους εργαζόμενους του σήμερα με αυτούς του χτες, αλλά και το αύριο. Η σημερινή μας μαζική μαχητική απεργιακή συγκέντρωση είναι εγγύηση ότι αυτοί οι δεσμοί ούτε έσπασαν ούτε πρόκειται να σπάσουν. Κυβέρνηση, κράτος και εργοδοσία καλά θα κάνουν να ακούσουν σήμερα. Δεν είναι απειλή αυτό που λέμε. Είναι καθήκον της ζωής, χρέος που αυτοί οι δεσμοί επιτάσσουν και συμπυκνώνονται σε δύο προτάσεις. Κάτω τα χέρια από το 8ωρο, κάτω τα ξερά σας από τα συνδικάτα. Έρχεται η κυβέρνηση. Τα χέρια από το 8ωρο δεν είναι για παζάρια και για διάλογο. Έρχεται η κυβέρνηση σήμερα και μας λέει
ότι δρομολογεί το νέο αντεργατικό έκτρωμα για το καλό μας, για τα δικά μας δικαιώματα. Στρογγυλοκάθονται στα τηλεοπτικά πάνελ και με το ύφος χιλίων καρδιναλίων μας κουνάνε το δάχτυλο και μας υποδεικνύουν ότι έχουμε μόνο μία επιλογή. Να σκύψουμε το κεφάλι και να αποδεχτούμε τη μοίρα μας, γιατί αυτοί ξέρουν το καλό μας. Εννοείται ότι στα σαλόνια του ΣΕΤΕ, του ΣΕΒ και άλλων τέτοιων φορέων έχουν ζεστούς συνομιλητές. Άλλωστε τα δικά τους συμφέροντα υπηρετούν. Σε αυτό το νομοσχέδιο εμπεριέχονται πράγματα που χρόνια τώρα επιδιώκουν να εφαρμόσουν στους χώρους δουλειάς και στα πλαίσια των δικών τους ανταγωνισμών, μην μπορώντας να ξεφύγουν από τους όρους του δικού τους παιχνιδιού, που κάθε τρεις και λίγο αναπόφευκτα θα καταλήγει σε κρίσεις όπως και αυτή που ζούμε σήμερα. Η καταστρατήγηση του σταθερού εργάσιμου χρόνου, με αποτέλεσμα να ξεπουλιέται ακόμα πιο φτηνά η εργατική μας δύναμη, ο περιορισμός της οργανωμένης πάλης των εργαζομένων μέσα από τα σωματεία είναι χρόνια υπόθη των ισχυρών, των καπιταλιστών, των επιχειρηματικών ομίλων, αυτών των λίγων που ανεξάρτητα με το πώς θα τους χαρακτηρίσει κάποιος, ένα ρόλο έχουν. Να ζουν με προκλητική χλειδί και πολυτέλεια, ξεζουμίζοντας τους εργαζόμενους. Με λίγα λόγια, αυτόν τον καλοτερισμένο παρασίτο που μας πίνουν το αίμα. Να γιατί χρόνια τώρα όλα τα αστικά επιτελεία και τα κόμματά τους δεν σταμάτησαν να παίρνουν μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Μονοκομματικές, δικομματικές, πολυκομματικές κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων συνέχισαν την επίθεση από εκεί που οι προηγούμενοι την άφηναν. Πρωτοστάτησαν για να επιβάλλουν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, δυνάμεις κατά τα άλλα αριστερές όπως ο ΣΥΡΙΖΑ. Η ίδιος κυβέρνηση πέρασαν νόμους και εφάρμοσαν μέτρα μέσα από τα οποία εξαπλώθηκαν οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Απελευθερώθηκαν επιπλέον οι απολύσεις. Περιορίστηκε περισσότερο η δυνατότητα των εργαζόμενων να κηρύσουν απεργίες και να οργανώνουν την πάλη τους μέσα από τα σωματεία. Και σήμερα έρχονται και μιξοκλαίνε σαν την απατημένη σύζυγο. Ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Τώρα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζει τη χαριστική βολή σε ό,τι μας απέμεινε. Και όλα αυτά για το καλό μας. Αλήθεια, σε ποιους νομίζουν ότι απευθύνονται όταν κουνάνε με αυτόν τον τρόπο το δάχτυλο? Έχουμε όλη πλούσια πείρα από το τι σημαίνουν πρακτικά αυτές οι υποτίθεται καινοτόμες ιδέες τους. Γνωρίζουν καλά τι σημαίνει βάρβαρο δεκάωρο δουλειάς οι συνάδελφοι στις ταχυμεταφορές, οι οποίοι σήκωσαν στην πλάτη τους ανάγκες που και η πανδημία ανέδειξε. Όσοι εργάζονται τετράωροι σε δύο και τρεις δουλειές παλεύοντας να συμπληρώσουν ένα μεροκάματο. Όσοι κάνουν δουλειά γραφείου που και μέσα από την τηλεργασία έχουν ξεχάσει πού αρχίζει και πού τελειώνει η επαγγελματική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή. Τι πόνο σημαίνουν δύο ώρες επιπλέον δουλειάς μπορούν να το καταλάβουν όσοι μπαίνουν στη γραμμή παραγωγής μιας φάμπρικας, στα εργοστάσια ανακύκλωσης, των τροφίμων, στα γιαπιά και τα κατασκευαστικά έργα, οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ και σε ό,τι έχει να κάνει με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας μπορούν να το αποτυπώσουν με τον καλύτερο τρόπο οι εποχικά απασχολούμενοι στον επισητισμό τουρισμό που φεύγουν για σεζόν και επιστρέφουν κυριολεκτικά μισή. Το αν υπάρχει ελεύθερη διαβούλευση στους χώρους δουλειάς μπορούμε να το απαντήσουμε όλοι. Οι περισσότεροι από εμάς κατέληξαν κυνηγώντας το μεροκάματο, μόνοι απέναντι σε έναν εργοδότη, ο οποίος ορθά κοφτά δηλώνει: «Εμείς εδώ έτσι δουλεύουμε, αν θέλεις, αλλιώς». Και ας αφήσουν τα σάπια ή της κυβέρνησης που μιλάνε στο όνομα του εξυγχρονισμού και του ψηφιακού ελέγχου. Είμαστε σε εποχές που χιλιάδες εργαζόμενοι σε τηλεφωνικά κέντρα και σε μια σειρά άλλους χώρους παρακολουθούνται λεπτό το λεπτό. Υπάρχουν εταιρείες διανομής που κυριολεκτικά βασίζονται σε ψηφιακές πλατφόρμες, μέσα από τις οποίες γνωρίζουν κάθε ώρα και στιγμή αν κινείται και προς τα πού ο εργαζόμενος. Σε αυτές τις συνθήκες ο εξυγχρονισμός συνέβαλε στο να αποτραπεί η ασυδοσία ή το αντίθετο? Κανένας δεν γυρνά την πλάτη στην τεχνολογική πρόοδο, κάθε άλλο. Όμως όπως παντού, έτσι και σε αυτή την περίπτωση, το θέμα είναι για ποιον λόγο και στην διάθεση πιανού θα τίθεται η τεχνολογία. Όλος τους ο δόλος
Και το ταξικό μίσος με το οποίο μας χτυπάνε κρύβεται σε μια διόλου ρεαλιστική και αντικειμενική διατύπωση. Κοινωνική συνένεση λένε, ταξική συνεργασία. Με δύο λέξεις προσπαθούν να κρύψουν κάτι που πλέον δεν μπορεί να κρυφτεί. Πρώτον, και ο καιρός της πανδημίας απέδειξε περίτρανα ότι αν δεν μπουν εργάτες να δουλέψουν σε ένα εργοστάσιο, σε μια επιχείρηση, σε ένα ξενοδοχείο, αυτά καταλήγουν άδεια κουφάρια από τα οποία δεν παράγεται και δεν παρέχεται τίποτα. Δεύτερον, οι μόνοι οι οποίοι κατέκτησαν και μάλιστα πανηγυρικά τον τίτλο του περιττού και του αχρίαστου είναι οι ίδιοι που μας κουνάνε το δάχτυλο. Γνωρίζουν όμως και οι ίδιοι ότι πλέον δεν μας πείθουν με πονηρές και πρόστιχες διατυπώσεις όπως οι παραπάνω. Να γιατί τρέχουν από πίσω τους ως δυνάμεις υποστήριξης και οι συμβιβασμένες νόθες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων οι ηγεσίες του συνδικαλιστικούς φορείς. Εν όψη και της φετινής πρωτομαγιάς ξεγυμνώθηκαν τελείως. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα για τους εργάτες και τις εργάτριες της πατρίδας μας. Ο γιορτασμός της φετινής Πρωτομαγιάς, σαν συνέχεια της περσινής μεγάλης γιορτής που έγινε στο Σύνταγμα και έστειλε μήνυμα σε όλον τον κόσμο της οργανωμένης απειθαρχίας, έτσι και φέτος στον ίδιο δρόμο συνεχίζουν οι εργάτες και οι εργάτριες διεκδικώντας καταρχήν από την κυβέρνηση να μην τολμήσει να καταθέσει το αντεργατικό τερατούργημα που ετοιμάζει και βέβαια προειδοποιώντας εχθρούς και φίλους ότι η εργατική τάξη τιμώντας τους νεκρούς της, ενθυμούμενοι όλες τις ηρωικές ταξικές της παραδόσεις, θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο να αγωνίζεται για τα δικαιώματά της και για τα δικαιώματα των παιδιών της. Αγωνιστές απεργούς, εργαζόμενους του ΟΑΘ που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Μαζί μας στην απεργία του συγκέντρωση, η μόντα στους νεκρούς αγωνιστές εργατικής τάξης. Η μόντα στους συναδέλφους μας που έχουν πεθάνει πάνω σε τιμόνι. Κάνε εδώ στο καθρίσιο του. Είναι εδώ μαζί μας, διαδηλώνοντας και απεργούνε όλοι μαζί, εργαζόμενοι του ΟΑΘ από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Κόντρα στα σχέδια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Τους καλωσορίζουμε. Κάτω τα χέρια από το πέρα. Δεν είναι για μπαζαριά και για διαλογό. Κάτω τα χέρια από το πέρα. Δεν είναι για μπαζαριά και για διαλογό.
Ξεκινήσαμε τη σημερινή μας πορεία από τα γραφεία του ΟΑΣ και του Παναστασίου 90 και ενωθήκαμε με όλους τους εργαζόμενους στη μεγάλη πορεία και την απεργία ενάντια στην κατάργηση του 8ωρου. Βάλαμε τα ζητήματα και τα εργασιακά του χώρου μας, τις μειώσεις των μισθών, τις μειώσεις των ρεπό και τα υπόλοιπα εργασιακά ζητήματα υπογραφής συλλογικής σύμβασης εργασίας και καλέσαμε όλους τους συναδέλφους να ενωθούμε με τα ταξικά σωματεία σε έναν αγώνα για την υπεράσπιση της ίδιας ουσιαστικά της ζωής μας. Γιατί επιλέξατε εδώ? Ποια είναι η στάση που κράτησαν οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις? Οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές δυνάμεις βρήκαν τη δικαιολογία ότι η πορεία των εργαζομένων θα προκαλέσει εμπόδια στην κυκλοφορία των οχημάτων και ότι δεν έχουν πάρει άδεια από την αστυνομία. Εμείς αποδείξαμε στην πράξη εκείνη την ώρα και τις διαψεύσαμε ότι δεν χρειάζονται ούτε ειδικές άδειες όταν οι εργαζόμενοι το θέλουν και παλεύουν και αγωνίζονται, ούτε ειδικές άδειες από την αστυνομία, ούτε διάφορες αστείες δικαιολογίες. Έτσι λοιπόν ένα κομμάτι των εργαζομένων ενωθήκαμε με τα σωματεία, γιατί πιστεύουμε ότι εδώ πραγματικά χτυπάει η καρδιά των εργατών και εδώ πραγματικά είναι το περιεχόμενο της κινητοποίησης και τα συνθήματα, αυτά που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των εργατών για δουλειά, για ασφάλιση, υγεία και για ζωή σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Thank you.
εργατικά σωματεία σε κάθε πόλη, έτσι και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στείλανε σήμερα ξεκάθαρο μήνυμα, πραγματοποιώντας μια δυναμική, πετυχημένη, μαζική απεργιακή κινητοποίηση που έστειλε ένα μήνυμα ξεκάθαρο στα σχέδια της κυβέρνησης, των κομμάτων του κεφαλαίου, των βιομηχάνων και των εφοπλιστών, ότι δεν πρόκειται να γίνουμε σκλάβοι στα χέρια τους, ότι η εργατική τάξη θα αγωνιστεί για τα δικαιώματά της, για το οκτάωρο, για το πενθήμερο, για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς. Δεν σταματάμε σήμερα εδώ. Δεν εφησυχαζόμαστε μέσα από μια μαζική και δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποιήσαμε. Οργανώνουμε από τώρα την απάντησή μας, ακόμη από πιο μαζική και δυναμική, παίρνοντας πρωτοβουλίες μαζικές, δυναμικές, ζωντανές, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα σωματεία, συσκέψεις, συνελεύσεις, για να οργανώσουμε τον αγώνα μας. Είμαστε σε ετοιμότητα για νέα απεργιακή απάντηση, όποτε κι αν τολμήσει η κυβέρνηση μαζί με τους συμμάχους της να φέρει αυτό το απάνθρωπο νομοσχέδιο για την κατάργηση του οκταώρου, για την κατάργηση δημοκρατικών και συλλογικών δικαιωμάτων των σωματείων. Συνεχίζουμε αγωνιστικά κόντρα στα σχέδιά τους. Δεν σταματάμε. Προχωράμε μέχρι την νίκη.